Ναι. Η αναμετάδοση γίνεται από τη σελίδα του Psychology στο Facebook. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πάντως το... Γι' αυτό ζήτησα λίγα δευτερόλεπτα, Ευάγγελε, πρέπει να ξεκινάει τώρα. Ναι, έχει ξεκινήσει, οπότε είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Οπότε, ξεκινάμε και τη διαδικασία του recording. Νομίζω είναι όλα τα διαδικαστικά έτοιμα, οπότε ξεκινούμε. Να καλωσορίσω λοιπόν όλους όσους επιλέξατε να βρίσκεστε σήμερα εδώ. Είμαι ο Νίκος Δοϊραγλής, είμαι ο επιστημονικός υπεύθυνος του psychology.gr. Από τη Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε και από το background, δεν χιόνισε, παρόλα αυτά έβαλα ένα background που θα ήθελα να συμβεί. Το σημερινό μας λοιπόν θέμα είναι οι διατροφικές διαταραχές. Φαντάζομαι λοιπόν ότι βρίσκεστε εδώ είτε από προσωπικό είτε από επαγγελματικό ενδιαφέρον για το σημερινό μας θέμα. Πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο προσωπικά πέρασα πολλά χρόνια της επαγγελματικής μου διαδρομής, καθώς εργάστηκα σε διάφορους φορείς που είχαν ως αντικείμενο τις διατροφικές διαταραχές, αλλά εργάστηκα και ιδιωτικά, είτε με ατομική και ομαδική προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία, είτε ως επόπτης συναδέλφων, νεοφώτιστον θα έλεγα, στον κόσμο των διατροφικών διαταραχών. Σήμερα όμως έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τους πλέον ειδικούς στο θέμα των διατροφικών διαταραχών. Να σας πω ότι στο πρώτο μέρος θα απαντηθούν μια σειρά από κέρια ερωτήματα σχετικά με το θέμα. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκδήλωσης μπορείτε να θέσετε, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, μπορείτε να θέτετε τα ερωτήματά σας στο chat του Zoom ή όσοι μας παρακολουθείτε από το Facebook, στο αντίστοιχο πεδίο των σχολείων που υπάρχουν κάτω από το βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση ελαχίστων δευτερολέπτων, να δράξω την ευκαιρία να στείλω ένα προσωπικό μήνυμα, να χαιρετήσω τον γιο μου, τον Οδυσσέα, 7 χρονών, που από κάπου μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Οδυσσέα, να μην αφήνεις, αγόρι μου, κανέναν και τίποτα να σου χαλάει τη μέρα. Και περιμένω το τρίτο μέρος από το κόμικ που ετοιμάζεις. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Έχουμε μαζί μας την Μαργαρίτα Αγγελική Σκηνά, Μαργέλα, στον ελληνικό θα σου μιλάω, Μαργέλα, κλινική ψυχολόγο, εργάζεται σε ιδιωτικό γραφείο ως ψυχοθεραπεύτρια εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2010 διατελεί επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, στα πλαίσια του οποίου εκπαιδεύει και εποπτεύει επαγγελματίες υγείας που εξειδικεύονται στις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία. Καλώς ήρθες, Μαργέλα. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε μαζί μας και την Ιωάννα Κοντελέ, διαιτολόγο, διατροφολόγο, η οποία από το 2007 είναι εξειδικευμένη επίσης στις διατροφικές διαταραχές, έχοντας ολοκληρώσει την μεταπτυχιακή εκπαίδευση του Master Practitioner in Eating Disorders. Η Ιωάννα έχει ακόμη εργαστεί ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημίας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, Ιωάννα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Η απορία που έχω πάντοτε είναι ποια είναι η διαφορά του διαιτολόγου και του διατροφολόγου, πότε πρέπει να αποκαλώ κάποιον με το ένα ή με το άλλο, με τον ένα ή τον άλλο τίτλο. Ποτέ δεν τίποτα. Θα απαντήσεις εσύ ή θα απαντήσω εγώ. Τώρα εσείς οι καλεσμένοι. Α, οκ. Okay. Εγώ είμαι στη χώρα μας ο τίτλος αναφέρεται ενιαίως ως διαιτολόγος, παύλα διατροφολόγος που λέει και ο δικός μου γιος, το παύλα το τονίζει πάντα. Και όλα τα τμήματα από τα οποία βγαίνουν οι απόφοιτοι έχουν αυτό τον τίτλο, διαιτολογία, παύλα, διατροφή. Στο εξωτερικό όμως σε πολλές χώρες είναι διαφορετική ειδίκευση διαιτολογία, όπου οι απόφοιτοι αυτών των σχολών ασχολούνται περισσότερο με κλινική διατροφή, με κλινικά περιστατικά. Και υπάρχει και ο τομέας της διατροφής, είναι το nutrition, δηλαδή όχι το dietetics, όπου στο nutrition ασχολούνται περισσότερο άτομα για την προώθηση της υγιεινής διατροφής σε πληθυσμιακό επίπεδο και δεν αναλαμβάνουν κλινικά περιστατικά.
Στη χώρα μας, παρόλο που δεν υπάρχει ο διαχωρισμός, ο τίτλος υπάρχει και με τους δύο όρους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για την πληροφόρηση, για την εξήγηση. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και τον Ευάγγελο Ζουμπανέα, διαιτολόγο, διευθυντή του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών του ΚΙΑΔ, ο οποίος θα έχει έναν επικουρικό ίσως ρόλο, θα παρεμβαίνει σε επιμέρους θέματα στο σημερινό webinar. Αναπληρωματικός. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ πολύ σύντομη εισαγωγή για να περάσουμε έτσι, να μην σας καθυστερήσω άλλο. Να πω λοιπόν ότι θα χαρακτήριζα τις διατροφικές διαταραχές ιδιαίτερα πονηρές διαταραχές, ειδικά στα πρώιμα στάδια τους. Τα σημάδια ότι ένα άτομο πάσχει από κάποιο είδους διατροφική διαταραχή μπορεί να μην γίνουν εύκολα αντιληπτά από την οικογένεια, από το φιλικό περιβάλλον του ατόμου. Και αυτό διότι συχνά οι άνθρωποι με κάποια διαταραχή πρόσληψης τροφής είτε ντρέπονται είτε φοβούνται να μιλήσουν για αυτά. Και έτσι η κατανάλωση φαγητού, καθώς και οι συμπεριφορές ακύρωσης ενός υπερφαγικού επεισοδίου, γίνονται κρυφά. Η διαχείριση λοιπόν αυτών των περιστατικών απαιτεί τη συνεργασία πολλών ανθρώπων, πολλών επαγγελματιών υγείας. Η θεραπευτική ομάδα υποχρεωτικά περιλαμβάνει τον ψυχολόγο και τον διαιτολόγο παύλα διατροφολόγο, καθώς επίσης και τον γιατρό. Υπάρχει βέβαια περίπτωση κάποιες φορές να απαιτείται η συνδρομή και άλλων επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα είναι οι γυμναστές, που μπορεί να χρειαστεί να συμμετέχουν στην όλη θεραπευτική διαδικασία. Το χωρίς αμφιβολία, το κλειδί στην επιτυχή διαχείριση είναι η καλή συνεργασία των μελών αυτής της ομάδας, να μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα και να έχουν μια κοινή πορεία και στόχευση για το περιστατικό. Μαρκέλα, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν συμπτώματα διαταραγμένης σχέσης με το φαγητό? Δεν ξέρω αν είναι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ή έχουμε αρχίσει να κατανοούμε περισσότερο τι είναι διατροφική διαταραχή, αλλά και τι είναι διαταραγμένη σχέση με το φαγητό. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση πως μιλάμε οι συνάδελφοι τέλος πάντων για την κατάθλιψη ή άλλες ψυχικές ασθένειες που αναρωτιόμαστε αν τελικά υπήρχε ένα μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού και στο παρελθόν, αλλά εμείς δεν ξέραμε να το δούμε, να το διαγνώσουμε, να βοηθήσουμε ανθρώπους. Μία σκέψη είναι αυτή. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι έχει να κάνει απόλυτα, είναι συνδεδεμένο απόλυτα με το σύγχρονο τρόπο που ζούμε, το δυτικό τρόπο, που υπάρχει πάρα πολύ στρες, που δεν έχουμε καλές σχέσεις, δεν συνδεόμαστε καλά μεταξύ μας οι άνθρωποι, που δεν είμαστε σίγουροι τι σημαίνει ξεχωρίζω, πώς να ξεχωρίζω, πώς να συνδέομαι με τους άλλους ανθρώπους, που δυσκολευόμαστε να κάνουμε πράγματα για την ψυχή μας, για το πνεύμα μας, που μπαίνουμε σε ηλιστικούς στόχους, έτσι, που επίσης θα έλεγα απομακρυνόμαστε από φυσικούς τρόπους ζωής, τη διαδικασία της φύσης, της παραγωγής των τροφών, τη φύση την ίδια, έτσι, φυτά, ζώα, επαφή με το σώμα μου, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τον σύγχρονο τρόπο που ζούμε, με πράγματα που δεν εκπαιδευόμαστε πια γιατί τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά μπορεί να ήταν για 2-3 γενιές πίσω, όχι πια για μας. Έτσι, εγώ τώρα πια πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ 2-3 γενιές πίσω καλλιεργούσαν τις τροφές τους, τις έφτιαχναν με τα χέρια τους, είχαν μια άλλη σχέση με το φαγητό τους. Η μοναξιά είναι πάλι πάνω-πάνω, δυστυχώς, έτσι, γιατί είπαμε δεν συνδεόμαστε καλά οι άνθρωποι, και η διαχείριση του στρες. Είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα. Όχι τόσο ώστε να μην μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αλλά εν τέλει άμεσα συνδεδεμένο με τον τρόπο που ζούμε. Περιγράφεις, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα πολυπαραγοντικό θέμα, έτσι, κατάθλιψη, στρες, δυτικός τρόπος ζωής, καθώς επίσης, αν κατάλαβα σωστά, διόρθωσέ με αν το κατάλαβα λάθος, είπες ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια ουσιαστικά οι διατροφικές διαταραχές, ίσως παλιότερα,
δεν τις ονοματίζαμε έτσι, δεν απευθυνόμασταν σε ειδικούς, δεν είχαμε στατιστικές για αυτά τα θέματα, ενώ υπήρχαν, αλλά με κάποιο τρόπο ήταν στο παρασκήνιο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσέρχεται για θεραπεία στο γραφείο ενός ειδικού. Κατά τη γνώμη όλων θα ρωτήσω και των τριών, πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος στη θεραπεία για να πούμε ότι μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα. Μπορούμε να δώσουμε έτσι κάποιο χρονικό πλαίσιο. Να δώσω εγώ για αρχή τώρα, μιας και έχω ξεκινήσει να μιλάω και έχω ζεσταθεί. Θα δώσω ένα μεγαλύτερο, θα είναι χ το χρονικό διάστημα, αλλά θα είναι μεγαλύτερο αν δω μόνο εγώ ο ψυχολόγος το περιστατικό και θα είναι κατά πολύ συντομότερο και ουσιαστικότερη θεραπεία αν αρχίσει ταυτόχρονα ή παράλληλα, πιο σωστά, να συνεργάζεται με διατροφολόγο, εξειδικευμένο πάντα, έτσι εννοείται, και πόσο μάλλον αν η ομάδα είναι ακόμα μεγαλύτερη και είναι και γιατρός και είναι και φυσικοθεραπευτής, αν χρειάζεται, αν είναι κάποιος που ξέρει από τη γυμναστική, πώς να γυμναστεί, πώς να χρησιμοποιεί το σώμα του αυτό το άτομο. Επομένως, είναι ένα χ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν απευθυνθεί σε έναν ειδικό μόνο και είναι κατά πολύ συντομότερο να ξεπεράσει την διατροφική αδραχή, έτσι, να το ξεχωρίσουμε και αυτό και να το τονίσουμε, γιατί ξέρουμε ότι οι άνθρωποι μπαίνουν και ταλαιπωρούνται, μπαίνουν σε διατροφικές διαταραχές και ταλαιπωρούνται από αυτές, όταν έχουν μια σειρά από θέματα, θα το πω πολύ απλά τώρα, ψυχολογικά θέματα, εντάξει, και μπαίνουν και σε μια διατροφική διαταραχή. Οπότε, εδώ τώρα εμείς μιλάμε μόνο πώς θα βγουν από τη διατροφική διαταραχή. Ό,τι άλλο θέμα όμως είναι συνοδευτικό και θα μπορούσε να είναι ακόμα και μια διαταραχή προσωπικότητας, εννοείται ότι αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί σε θεραπεία και στη συνέχεια, έτσι δεν είναι? Αλλά μπορούμε να ξεπεράσουμε όμως, και μπορεί να είναι σύντομο αυτό το χ χρονικό διάστημα θεραπείας, όταν υπάρχει η σωστή θεραπεία από τους σωστούς εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και μάλιστα σε συνεργασία. Ελπίζω να μην μπερδέψα πάρα πολύ τον κόσμο, έτσι, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στο πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνονται τα πράγματα, γίνεται η θεραπεία ίδια, όταν υπάρχει αυτή η συνεργασία με χώρους που επικαλύπτονται όσον αφορά στις διατροφικές διαταραχές, γιατί είναι σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο ότι λέμε διατροφικές διαταραχές και όχι σκέτο ψυχολογικές. Να ρωτήσω λίγο εδώ. Αναφέρεσαι στο σύνολο των διατροφικών διαταραχών ή σε κάποια συγκεκριμένη? Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό που περιγράφεις με την θεραπευτική ομάδα πολλών επαγγελματιών υγείας αφορά οποιαδήποτε διατροφική διαταραχή? Αφορά σε όλες τις διατροφικές διαταραχές. Ναι, γιατί όλες, λοιπόν, είναι μια πλέον προβληματική, εμένα, τον άνθρωπο, έτσι, εμένα που είμαι στη διατροφική διαταραχή, προβληματίζει η συμπεριφορά μου και μου προκαλεί βιοχημική ανισορροπία όταν αρχίζω και κάνω κάτι σε υπερβολή με το φαγητό μου. Σε επιλογές, σε ποσότητα, συχνότητα, γιατί όταν τρώμε, ή σκεφτόμαστε για το φαγητό μας, λειτουργούμε ψυχολογικά. Έτσι, μπαίνουμε με έναν τρόπο που είναι μαζί πάντα η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, το σώμα μας, το πώς θα αντιδράσει, τι περιμένει κτλ. Επομένως, είναι μια ωραία, μεγάλη ψυχολογική βάση, αλλά αν δεν έχεις και τη σωστή καθοδήγηση, θεωρώ πλέον εγώ, με τις καταπληκτικές συνεργασίες που έχω με τους συνεργάτες μου, τους άλλους επαγγελματίες υγείας, αν δεν έχω και τον ειδικό στο πώς να δει την άσκηση ο ασθενής μου, πώς να δει το σώμα του, έτσι, να βελτιώνεται, να γίνεται πιο δυνατό ή να μην έχει πόνο, τη διατροφή του, να καταλάβει τι σημαίνει διατροφή. Δεν το μαθαίνουμε από το σχολείο μας, ας πούμε, αυτό. Και δυστυχώς είναι άλλο ένα πράγμα που ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος πρέπει να μάθει. Το θεωρούμε πολύ εύκολο, γιατί δεν τρως σωστά, χάσε βάρος, πάρε βάρος. Και δεν είναι καθόλου αυτονόητο ή εύκολο πια. Θέλει και αυτό κάποια σκέψη, θέλει ενημέρωση, θέλει γνώσεις, θέλει κάποιες γνώσεις.
Μαργκέλα, μίλησες και για συμμετοχή ιατρού και έχει έρθει ήδη ένα ερώτημα που νομίζω ότι ταιριάζει να το θέσουμε τώρα. Ποιες ειδικότητες γιατροί ενδεχομένως να χρειαστεί να εμπλακούν στο σύνολο της θεραπευτικής διαδικασίας? Συνεχίζω λίγο και το σχόλιο που, να το διαβάσω λίγο ολοκληρωμένο το σχόλιο. Ρωτάει λοιπόν η Βιβί, είπατε ότι η επιστημονική ομάδα παρέμβασης είναι και ο γιατρός. Ποιας ειδικότητας, γιατί πολλοί γιατροί δεν έχουν και την καλύτερη ενημέρωση ως προς τη διατροφή. Έχουμε ακούσει πολύ λάθος οδηγίες. Ναι, εντάξει, τώρα να σας πω ότι πάντα μιλάμε για ανθρώπους που έχουν κατανοήσει την ανάγκη. Μιας διεπιστημονικής συνεργασίας. Ναι. Τη σωστή. Ναι, τη συνεργασία, αλλά να έχουν κατανοήσει και οι ίδιοι τι σημαίνει είμαι σε καλή βιοχημική κατάσταση. Και η καλή βιοχημική κατάσταση δεν είναι η σκέτη χημεία, χημικά χάπια, έτσι. Είναι αν με βλέπει ο ήλιος, αν κοιμάμαι καλά, πώς τρέφομαι. Είναι πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάρα πολλοί γιατροί πια πηγαίνει προς τα εκεί, νομίζω, η σύγχρονη ιατρική, ασχολούνται με αυτά. Δηλαδή, δείτε ότι πριν λίγο καιρό, αν μιλούσες για συμπληρώματα, σε κοιτούσαν λίγο σαν να λες κάποια θρησκεία, ας πούμε, και τώρα δεν υπάρχει φαρμακείο που να μην έχει μια σειρά από ράφια, έτσι, με διάφορα συμπληρώματα διατροφής και μερικά πάνω σε πολύ ωραία φυτικά σκευάσματα κτλ. Άρα νομίζω ότι ήδη υπάρχει μια στροφή προς τα εκεί και στην ιατρική. Δεν ξέρω, δεν ανήκω σε αυτό το χώρο να σας απαντήσω έτσι και πιο συγκεκριμένα, αλλά εμείς τώρα, εγώ αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι το κατανοούν αυτό, ενώ σε άλλους επαγγελματίες υγείας που το κατανοούν αυτό, ότι πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά τη διατροφή των ανθρώπων. Και του ασθενή και του μη ασθενή, αλλά που θέλει να κάνει να φροντίζει τον εαυτό του ώστε να μην έχει ασθένειες, έτσι να προλαμβάνει, να ζει με μια πολύ ωραία ποιότητα στη ζωή του. Τώρα, να με επιτρέψεις μια υποερώτηση στην ενότητα που έχουμε ανοίξει. Έρχεται λοιπόν κάποιος στο γραφείο σου, έχει κάποια διατροφική διαταραχή. Υπάρχει κάποιο καλό σημείο ή κακό σημείο που επιλέγεις εσύ να ανοίξεις τη βεντάλια και να προτείνεις αυτόν τον άνθρωπο να το δει ολιστικά, άρα να πάει στην Ιωάννα, στον Ευάγγελο ή όπου αλλού χρειαστεί? Είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει από την αρχή, είναι που γίνεται κατά περίπτωση σε άλλους, γίνεται σε άλλους, δεν γίνεται? Κοίταξε, το καλύτερο σημείο είναι η αρχή, από την αρχή, έτσι, γιατί εγώ στο μυαλό μου πλέον το έχω πάρα πολύ ξεκάθαρο το θέμα, ότι αν ο άνθρωπος που θα έρθει στο γραφείο μου, αν έχει, μάλλον, ας το πω να πω, όσο πιο καλή είναι η βιοχημική του κατάσταση, τόσο πιο ωραία θα δουλέψω εγώ. Πώς θα δουλέψω με το μυαλό ενός ανθρώπου, όταν το μυαλό αυτό υποσυτίζεται, το σώμα αυτό, το κορμί αυτό, είναι εξαιρετικά ταλαιπωρημένο από κακή διατροφή, κακό ύπνο, υπερβολική άσκηση κτλ. Ξέρω πλέον, κατανοώ, έτσι, με κάποιες ερωτήσεις γενικές που θα του κάνω, πού περίπου βρίσκεται, και εγώ προσωπικά πλέον από την αρχή θα πω. Ξέρεις, πρέπει οπωσδήποτε, θα βοηθήσει πάρα πολύ, ή είναι και αναγκαίο να απευθυνθείς σε διατροφολόγο, εφόσον καταλαβαίνω ότι υπάρχει διατροφική διαταραχή, και σιγά σιγά, ό,τι άλλο επίσης προκύπτει από την κουβέντα μας, δηλαδή αν ακούσω ότι έχει κάποια θέματα και πρέπει να επισκεφτεί το γιατρό του ή να κρατήσει ένα πιο τακτικό ραντεβού, μόλις ακούσω για τη γυμναστική, την άσκηση ή πώς φέρεται στο σώμα του, παραπομπής. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να τις κάνω αυτές τις παραπομπές σε συνεργάτη, ενώ άνθρωπο που ξέρω ότι κατανοεί, έτσι, πόσο ταλαιπωρημένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ειδικά με διατροφική διαταραχή, και να κάνω παραπομπή και σε άνθρωπο που ξέρει από την άσκηση, το κομμάτι της άσκησης, σε αυτούς τους επιστήμονες. Ή φυσικοθεραπεία, αν αυτό χρειάζεται. Δεν ξέρω ακριβώς πάντα ποια θα είναι η σωστή παραπομπή, γιατί έχω και τους συνεργάτες μου, οι οποίοι με βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, ξέρω ότι αν κάνω παραπομπή στην κυρία Κοντελέ, η κυρία Κοντελέ μπορεί να, με τα δικά της επιστημονικά κριτήρια, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο καλά, μπορεί να βρει, ας πούμε, ένα δρόμο, μια παραπομπή που είναι πολύ σωστή για το συγκεκριμένο περιστατικό. Οπότε δεν είναι κάτι το παίρνω εντελώς πάνω μου, αλλά νιώθω πάρα πολύ άνετα να κάνω αυτές τις παραπομπές, γιατί πλέον θεωρώ
πρέπει να σας πω, έως και απαράδεκτο να τον κρατήσω εγώ ως πολύ καλή ψυχολόγος, μόνη μου. Θα είναι και αυτός που έρχεται στο γραφείο μου, είναι μόνο ψυχή ή μόνο μυαλό. Δεν είναι. Είναι και ένα σώμα μαζί, το οποίο αν ταλαιπωρείται πρέπει να του προτείνω τους σωστούς επαγγελματίες υγείας που θα τον βοηθήσουν. Να περάσω στο εξής ερώτημα. Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη μια φαρμακευτική θεραπεία? Δηλαδή, μίλησες, Μαργέλα, για τη συνεργασία με τον διαιτολόγο, τον διατροφολόγο. Μίλησες για πολλές συνεργασίες. Έχουμε περιπτώσεις όμως που χρήζει οπωσδήποτε κάποιος φαρμακευτικής αγωγής. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Εγώ δεν είμαι ψυχίατρος, οπότε δεν, και επίσης δεν έχω κάποια λίστα, ας πούμε, ποιες περιπτώσεις κατευθείαν παραπέμπουμε. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που τα συμπτώματά τους είναι τόσο σοβαρά και δείχνουν μια δυσκολία ή δεν έχουν το υποστηρικτικό πλαίσιο από μόνοι τους να ξεκινήσουν. Έτσι, οπότε αν γνωρίζει έναν άνθρωπο, οπότε μιλάω για σοβαρές περιπτώσεις, έτσι. Αν ένας άνθρωπος σου λέει δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, άρα δεν πρόκειται να φτάσει στη θεραπεία του, να ακούσει τον διατροφολόγο του κλπ. Υπάρχει και αυτή η βοήθεια, η ψυχοφαρμακευτική. Σε έντονα λοιπόν, εξαιρετικά όμως, έτσι, έντονα συμπτώματα, είναι πολύ βοηθητικό να υπάρχει και αυτό το κομμάτι της ψυχοφαρμακευτικής αγωγής, το οποίο όμως δεν ξέρω εγώ ποια είναι, έτσι, γιατί εγώ θα κάνω παραπομπή ξανά. Ή αν ήδη το περιστατικό μου, ο άνθρωπος με τον οποίο δουλεύω εγώ, έχει ήδη ξεκινήσει τη σχέση με τον ψυχίατρο του, εννοείται, εγώ θα χαρώ να βοηθήσω στο υπόλοιπο κομμάτι, έτσι, στη συνέχεια αυτού. Δεν είναι πάντα θα ξεκινήσουν με μένα και εγώ θα στείλω. Μερικές φορές έρχονται αφού ήδη έχουν μιλήσει με έναν ψυχίατρο ή με τους άλλους φυσικά γιατρούς τους. Οπότε αναλόγως και ποιος έχει δει πρώτος τον άνθρωπο, πώς φτάνει στο γραφείο μου. Πιστεύω όμως ότι ό,τι θέμα και να έχουν και όσο σοβαρά και να είναι τα θέματα τους, ψυχολογικά, ψυχιατρικά, αν θέλετε να τα κάνουμε πιο σοβαρά, έτσι, πιο βαριά, δηλαδή βαριάς παθολογίας ή και σωματικά, ότι όταν θα υπάρχει και μια βελτίωση στη θρεπτική τους κατάσταση, ας μην πω τα περισσότερα, πολλά από τα συμπτώματά τους θα αρθούν, θα νιώθουν καλύτερα, θα έχουν πολύ καλύτερη έκβαση αυτοί οι άνθρωποι και σίγουρα καλύτερη ποιότητα ζωής. Δηλαδή, ακόμα και η πιο βαριά παθολογία, με σωστή διατροφική αντιμετώπιση, αν δεν μπορεί ο ίδιος ο άνθρωπος, ξαναλέω, από το δικό του υποστηρικτικό περιβάλλον ή από το μέρος στο οποίο το σπονζεί, θα είναι εντυπωσιακή η αλλαγή του και πρέπει να σου πω ότι το έχω δει. Δηλαδή, από παραπομπή του κυρίου Μπανέα που είχε έρθει στο γραφείο μου, η γυναίκα που προφανώς με ηρεμία μεν και καλή γενικότερη εικόνα μιλούσε όμως για ανοιχτή ψύχωση, την είδα 2 εβδομάδες αργότερα να έρχεται η ίδια γυναίκα χωρίς άλλη παρέμβαση να μιλάει για τη ζωή της πλέον. Της κάνω εγώ ερώτηση επί τούτου, μα εκείνο το θέμα που λέγατε, το οποίο έδειχνε ότι υπήρχε ανοιχτή ψύχωση, και μου είπαμε μόνο της, α, δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό, θέλω να συζητήσω τα πραγματικά μου θέματα που είναι μπλα μπλα. Της λέω, τι αλλάξατε σε αυτές τις 2 εβδομάδες, και μου λέει, ακολουθώ αυτή την πολύ ωραία διατροφή που μου έχει δώσει ο κύριος Μπανέας, ήταν χαρούμενη, έδειχνε υγιής και οι σκέψεις ήταν... Ήταν καλά η σκέψη της, έτσι, ήταν στα ουσιαστικά της θέματα. Παρέμενε, έτσι, το πίσω μέρος του μυαλού της, κάποιες παράξενες ιδέες, οι οποίες όμως ήταν πραγματικά στο παρασκήνιο, πολύ πίσω. Σε επόμενη φάση που ξαναήρθε και ήταν άλλη όψη και ξανά τα ψυχολογικά θέματα που την απασχολούσαν, τη ρώτησα τι γίνεται με τη διατροφή σας και μου είπε, α, δεν μπορώ, τρώω τώρα τα γλυκά μου. Δηλαδή είχε επανέλθει σε μια διατροφή που δεν ήταν καλή για αυτήν. Οπότε πρέπει να σου πω ότι δήλωσα εντυπωσιασμένη, το έχω πει στον κύριο Ζουμπανέ αυτό, πόσο διαφορετικά λειτουργούσε το μυαλό της, η άλλη ποιότητα ζωής. Πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φωτισμένος, είχε φως όταν είχε έρθει με την καλή διατροφή. Τώρα θα μου πείτε, είχε διάρκεια? Όχι, αλλά αναρωτιέμαι αν είχαμε
δεν ξέρω, με κάποιο πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόσβαση στην οικογένειά της και θα μπορούσε να την είχε στηρίξει η οικογένειά της στο να παραμείνει σε αυτή τη διατροφή, γιατί όχι να μην σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε άλλο θέμα, έτσι, όχι διατροφικό θέμα, στο να κρατιέται στην πραγματικότητα με ένα καλύτερο τρόπο. Το βρήκα συγκλονιστικό. Μια ερώτηση που θέλω να κάνω και σε σένα, Ιωάννα, και σε σένα, Μαργέλα. Έχετε συχνά ανθρώπους τους οποίους επιχειρείτε να παραπέμψετε για να έχουν μια ολιστική αντιμετώπιση, οι οποίοι έχουν μια άρνηση να απευθυνθούν σε άλλους ειδικούς, δηλαδή να σου πει η Ιωάννα κάποιος, όχι, εμένα είναι το θέμα μου το ότι τρώω πολύ ή δεν τρώω πολύ, ή ότι κάνω υπερφαγικά ή ότι κάνω εμετό για να ακυρώσω το επεισόδιο ή ό,τι τέλος πάντων, και να έχετε μια άρνηση στο να κατανοήσουν την αναγκαιότητα να δουν ένα ψυχολόγο ή και αντίστροφα. Να απαντήσω εγώ, Μαργκελά. Ναι, βέβαια. Ωραία. Η απάντηση είναι συνέχεια, κάθε μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί, μάλλον να το πω αλλιώς. Οι πολύ πολύ κινητοποιημένοι ασθενείς είναι αυτοί που θα δεχθούν αμέσως την προσέγγιση του «δεν φτάνει ένας θεραπευτής και χρειάζεται μια ομάδα». Είναι οι πολύ ενημερωμένοι που ίσως έχουν παιδευτεί και πάρα πολλά χρόνια και αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το μεγαλύτερο ποσοστό θα έχει πάντα μία αντίσταση στην παραπομπή, θα φέρει πάρα πολλά προβλήματα και δικαιολογίες από το οικονομικό, το χρόνο, πάρα πολλά πράγματα. Όμως το βλέπουμε στο αποτέλεσμα της δουλειάς μας ότι αν δεν είναι ομάδα δεν θα δουλέψει. Όπως η κυρία Σχοινά είπε, ότι δεν μπορώ μόνη μου, όσο καλή ψυχολόγος και αν είμαι, να δουλέψω ένα περιστατικό διατροφικής διαταραχής, το ίδιο ισχύει και από την πλευρά του διαιτολόγου. Η διαφορά, έτσι λίγο στην ας το πω προσέγγιση, είναι ότι εάν είμαστε τυχεροί και το περιστατικό απευθυνθεί πρώτα στο διαιτολόγο, δεν θα πω ότι η δικιά μας δουλειά είναι πιο σημαντική, θα πω ίσως ότι επήγει χρονικά, μόνο αυτό. Με την έννοια ότι εάν καταφέρουμε να διορθώσουμε τη θρεπτική κατάσταση αυτού του ανθρώπου και έχουμε έναν εγκέφαλο που πραγματικά λειτουργεί σε άλλα πλαίσια, πολύ σύντομα θα δεχτεί την ανάγκη ψυχολόγου, γυμναστή ή όποιου τέλος πάντων επαγγελματία κρίνουμε ότι πρέπει να μπει σε αυτή την ομάδα. Οπότε, βλέποντας λίγο, μπαίνοντας, ας το πω έτσι, στη θέση του ψυχολόγου, καταλαβαίνω ότι μπορεί στον ψυχολόγο η αντίσταση να είναι μεγαλύτερη στο να πάω στο διαιτολόγο ή να πάω σε ένα γιατρό ή γυμναστή, γιατί δουλεύετε δυστυχώς με ανθρώπους που έχουν κακή θρεπτική κατάσταση. Ο εγκέφαλός τους δεν δουλεύει 100%, δεν σας ακούνε καθαρά. Οπότε η δουλειά του διαιτολόγου, και θα έρθω λίγο να συμπληρώσω σε προηγούμενες ερωτήσεις, μιας και πήρα το λόγο. Για το διαιτολόγο υπάρχουν κάποια χρονικά ορόσημα, για παράδειγμα, και ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μαγικό πρώτο δίμηνο, όπου στους δύο πρώτους μήνες, εάν κάποιος ακολουθήσει λίγο με το ζόρι, θα το πω, τις οδηγίες μας, διορθώνει τη θρεπτική του κατάσταση και μπορεί να μπει σε πραγματική θεραπεία, θεραπεία που να αξίζει, να το πούμε έτσι. Και υπάρχει και ένα άλλο μαγικό ορόσημο στα δύο χρόνια, όπου ο ασθενής που θα μείνει στη θεραπεία του για δύο χρόνια και τους δύο μήνες που ανέφερα πριν, φαίνεται να φτάνει σε μια ισορροπία που πραγματικά έχει μάθει να διαχειρίζεται πολλές καταστάσεις. Δεν σταματάει εκεί η θεραπεία, για κάποιους θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά για το διατροφικό κομμάτι εκεί είναι κάποια ορόσημα. Και να συμπληρώσω λίγο και γι' αυτό που έλεγε η κυρία Σχοινά με την υποθρεψία. Μερικές φορές μπορεί στο μυαλό μας, όταν ακούμε τη λέξη υποθρεψία ή υποσιτισμός, να έχουμε ένα άτομο πολύ αδύνατο και, μιλώντας για διατροφικές διαταραχές, το μυαλό μας να πηγαίνει στην ανορεξία. Ο υποσιτισμός δεν συμβαίνει μόνο στην ανορεξία, συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καλή διατροφή ανεξαρτήτως του βάρους και συμβαίνει πολύ έντονα στην παχυσαρκία. Έχουμε υποσιτισμένους παχύσαρκους. Και αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν φέρουν μία ισορροπία στη θρέψη τους, στην εγκεφαλική και τη σωματική θρέψη τους, δεν μπορούν πάλι να δουλέψουν το ψυχοθεραπευτικό κομμάτι
Και ξέρω ότι πολλοί είναι παχύσαρκοι που ζητάνε βοήθεια από ψυχολόγους και πολύ καλά κάνουν. Αλλά δυστυχώς, αν δεν υπάρχει αυτή η παράλληλη διαδρομή, πάλι απογοητεύονται και τα παρατάνε. Οπότε μένουμε πάλι εκεί στο ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η προσέγγιση από το σύνολο των επαγγελματιών. Να σας μεταφέρω ένα ερώτημα που έχει έρθει, ένα σχόλιο. Σε κάθε περίπτωση δεν κοιτάτε να αποκλείσετε πρώτα τον βιολογικό παράγοντα. Δεν παραπέμπετε σε εξετάσεις για βιταμίνη D, έλλειψη σιδήρου, θυρωειδή κτλ. Όπου τα συμπτώματα μοιάζουν πολλές φορές με ψυχολογικά θέματα που αν τελικά διορθωθούν, μπορεί ο άνθρωπος να δουλέψει πολύ καλύτερα και με τη διατροφή του και με την ψυχολογία του. Το ερώτημα συνεχίζει και λέει, στέλνε το περιστατικό σε παθολόγο ή σε ενδοκρινολόγο. Έχετε αντίσταση ή υποτίμηση ως προς αυτή την παρότρινση από τους θεραπευόμενους? Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα τώρα, έθεσα τρία διαφορετικά ερωτήματα. Ναι, εγώ επειδή το βλέπω, τα βλέπω και όλα τα ερωτήματα, μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό λοιπόν, ότι εμείς οι διαιτολόγοι που έχουμε ακολουθήσει αυτή την εκπαίδευση, η οποία πρέπει να το τονίσω ότι είναι μια εκπαίδευση που συνεχίζεται και έχει νόημα αυτό που λέω, γιατί στην παρούσα φάση γίνεται μια εκπαίδευση για το θέμα των ιατρικών εξετάσεων υπό την διοργάνωση του κ. Σμπανέα και του ΚΕΑΔ. Οι διαιτολόγοι δεν δεχόμαστε τα περιστατικά μας χωρίς να έχουν τις εξετάσεις τους. Εννοείται ότι θα ζητήσουμε εξετάσεις και πολλές φορές θα ζητήσουμε αυτές τις εξετάσεις να τις έχει δει και ένας γιατρός. Εξαρτάται την περίπτωση ανάλογα και το νόσημα, την κατάσταση γενικότερα που θέλουμε. Ένα μικρό παράδειγμα, λίγο επειδή είπαμε και για ειδικότητες. Στην ανορεξία είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας καρδιολόγος, γιατί η υγεία της καρδιάς είναι πιο ευαίσθητη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορεί στην παχυσαρκία να ζητήσουμε τη γνώμη ενός ενδοκρινολόγου. Εξαρτάται πάντα την κατάσταση σε ποια ειδικότητα θα πάμε. Οι εξετάσεις είναι δεδομένες όμως. Ότι θα πρέπει να ζητηθούν. Και επίσης και εγώ τώρα που δεν είναι κομμάτι της δικής μου επιστημονικής κατάρτισης, βασίζομαι στο ότι, με απόλυτη εμπιστοσύνη, στο ότι όταν θα κάνω την παραπομπή μου σε αυτούς τους συνεργάτες λοιπόν, οι συνεργάτες διατροφολόγοι θα ζητήσουν αυτές τις εξετάσεις. Άρα και εγώ είμαι καλυμμένη σε αυτό το κομμάτι και δεν χρειάζεται να μπω σε χώρους που δεν είναι του επιστημονικού μου πεδίου. Ωραία. Αντιμετωπίζω λοιπόν μια διατροφική διαταραχή, μια υπερφαγική ας πούμε διαταραχή. Μπορώ εγώ να καταλάβω από μόνος μου πού πρέπει να απευθυνθώ πρώτα? Αναγνωρίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι αυτό που βιώνω είναι στην σφαίρα μιας διατροφικής διαταραχής. Πώς μπορώ δηλαδή να καταλάβω εγώ μόνος μου πού πρέπει πρώτα να απευθυνθώ ή πού είναι πιο σημαντικό να απευθυνθώ? Ναι, προφανώς τώρα αν έχω ενημερωθεί θα ξέρω πού να απευθυνθώ, αλλά γενικά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι κάποια στιγμή το συζητούν με κάποιον αυτό. Πολλές φορές είναι σε ένα γυμναστήριο με το γυμναστή, άλλες φορές στα πλαίσια μιας επίσκεψης σε ένα διαιτολογικό γραφείο ή κατευθείαν αν συνδέεται με κάποιες άλλες ψυχολογικές ανάγκες, δυσκολίες κτλ. Στον ψυχολόγο. Πιστεύω ότι δεν έχει σημασία σε ποιον θα μιλήσουν πρώτα. Αν εμείς οι επαγγελματίες υγείας είμαστε σωστά καταρτισμένοι και αντιλαμβανόμαστε σε ένα καλό βαθμό περί τίνος πρόκειται, το γεγονός ότι θα προτείνουμε αυτή την ομάδα που θα καλύψει τις ανάγκες συνολικά του ανθρώπου αυτού, φτάνει. Δεν έχει λοιπόν για μένα προσωπικά καμία σημασία σε ποιον θα μιλήσει πρώτα ή ποιος θα δει πρώτα το περιστατικό, ποιος θα κάνει την παραπομπή κτλ. Αρκεί εν τέλει οι ανάγκες αυτού του ανθρώπου να καλυφθούν όπως πρέπει. Αρκεί να απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία που πραγματικά έχει εκπαίδευση και γνώση αυτό. Στην αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών. Ιωάννα, μου επιτρέπεις, πέρα από το κομμάτι των εξετάσεων που είναι απαραίτητες, έρχεται με τις εξετάσεις τους ο κάθε ασθενής και πάνω και πολύ συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες δεν αρκούμαστε ποτέ σε μια γενική ούρο και μια γενική αίματος, διότι υπάρχουν και ενδοκρινολογικές εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να μας δείξουν αν το συγκεκριμένο άτομο, ακόμα και σε ορμονικό επίπεδο, χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση, πάντα φυσικά και με την καθοδήγηση του ενδοκρινολόγου του. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν και ειδικά διαγνωστικά τεστ, ειδικά διαγνωστικά
εργαλεία που δίνουμε τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με τις διατροφικές διαταραχές από το πρώτο ραντεβού, όπως ξέρω εγώ, το πιο απλό που είναι το E26 έως οποιοδήποτε άλλο που είναι, μπορεί να είναι πιο σύνθετο. Οπότε εύκολα, πάρα πολύ εύκολα βγάζεις ένα σκορ και μπορείς να αναγνωρίσεις αν το άτομο αυτό πάσχει από κάποιο είδους διατροφική διαταραχή. Πολύ συχνά όταν το συζητήσεις και με τον άνθρωπο και το ίδιο θα το παραδεχτεί, δηλαδή αντιλαμβάνεται τα συμπτώματα, άρα ανοίγει το πεδίο ώστε να μπορέσεις να συστήσεις και την ειδικότητα του ψυχολόγου και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως επίσης να πω ότι και πριν από 3 χρόνια που έχουμε κάνει και την πανελλήνια έρευνα για τις διατροφικές διαταραχές, το συμπέρασμα ήταν και πάρα πολύ απλό, όπως δημοσιεύτηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Ιρλανδία, ότι το 50% των ανθρώπων που μπαίνουν σε ένα διαιτολογικό γραφείο πάσχουν από κάποιο είδους διατροφική διαταραχή, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Αν ο επαγγελματίας διαιτολόγος δεν είναι σε θέση να το αναγνωρίσει αυτό, σε λιγότερο από 2 μήνες αυτός ο πελάτης έχει φύγει, έχει πάει αλλού και είτε αν είναι τυχερός θα βρει κάποιον επαγγελματία υγείας διαιτολόγο που γνωρίζει και μπορεί να αναγνωρίσει το θέμα, έτσι, ή θα ανακυκλώνεται συνέχεια με άλλους διαιτολόγους μέχρι να πεθάνει, ξέρω εγώ, θα μαζεύει διαιτολόγους στο βιογραφικό του. Υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί κάποιος. Τώρα, ενδεχομένως είναι αυτονόητη απάντηση, αλλά δεν ξέρω, ίσως και να μην είναι. Πηγαίνει κάποιος δεξιά, πηγαίνει αριστερά, απευθύνεται σε διαιτολόγο, απευθύνεται σε ψυχολόγο, πάει και σε ένα γιατρό. Ποιος πρέπει να οργανώσει αυτή τη διαδικασία? Πρέπει να υπάρχει ένας εντός εισαγωγικών αρχηγός που θα οργανώσει όλη αυτή την ομάδα των επαγγελματιών υγείας? Έχετε ίσως παραδείγματα που τα πράγματα πηγαίνουν πολύ στραβά και δημιουργείται μπέρδεμα και αντιφατικές πληροφορίες μεταξύ της μίας ειδικότητας και της άλλης. Όταν είναι από μια ομάδα που συνεργάζονται ήδη μεταξύ τους οι ειδικοί, δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί ο ασθενής καμία. Δηλαδή, εγώ με την κυρία Σχοινά και τον κύριο Σημάδη που είναι γυμναστής και την κυρία Χαλούλου που είναι γιατρός, δεν υπάρχει περίπτωση στο περιστατικό να ακούσει διαφορετικές απόψεις και να μπερδευτεί. Προφανώς μας έχει τύχει να υπάρχουν μπερδέματα. Όταν χρειαστεί να συνεργαστούμε με άτομα, με επαγγελματίες, με τους οποίους δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε συνεργαστεί ξανά ή να μην έχουμε την ίδια κατεύθυνση στη θεραπεία. Βέβαια και πάλι εκεί θα τονίσω, γιατί και εμένα πολύ συχνά θα μου έρθουν περιστατικά από κάποιο ψυχολόγο ή κάποιο ψυχίατρο, ο οποίος δεν έχει περάσει την ίδια εκπαίδευση με μένα, ότι αν μη τι άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητήσουμε τη συνεργασία. Δηλαδή πρέπει να μιλήσω με τον όποιο ψυχολόγο ή με τον όποιο ψυχίατρο μου έχει παραπέμψει ένα περιστατικό, ασχέτως αν είναι της ίδιας φιλοσοφίας ή εκπαίδευσης. Αλλά σίγουρα όταν είμαστε σε αυτή την ομάδα που εμείς ξέρουμε μέσα στο ΚΕΑΔ και στις ομάδες που καταφέρουμε να φτιάχνουμε μέσα στην οικογένεια που λέμε του ΚΕΑΔ, ποτέ δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα στη συνεννόηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί η γλώσσα είναι κοινή. Ο ασθενής λοιπόν θα ακούσει τα ίδια πράγματα, τις ίδιες γενικές κατευθύνσεις. Επίσης θα ακούσει τον απόλυτο σεβασμό από τον ψυχολόγο για τις παρεμβάσεις που θα κάνει ο γυμναστής και τις παρεμβάσεις, προτάσεις, έτσι, καθοδήγηση που θα κάνει ο διατροφολόγος. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν ξέρω ότι έχω την υποστήριξη συνεργατών μου και βλέπω έναν άνθρωπο. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει στο γραφείο μου θα φροντιστεί πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά. Ησυχάζω κι εγώ λοιπόν και δεν χρειάζεται να κάνω, ας πούμε, περισσότερες ερωτήσεις πάνω στη διατροφή του, που δεν γνωρίζω τόσα πολλά όσο ένας επαγγελματίας, άνθρωπος που έχει σπουδάσει, έτσι, τη διατροφή. Είναι ολόκληρη επιστήμη κι αυτή. Και δεν θα μπορέσω να το βοηθήσω στο κομμάτι της άσκησης γυμναστικής όσο άνθρωπος που έχει σπουδάσει αυτό, που είναι μια άλλη επιστήμη. Άρα εγώ μπορώ να κάνω τη δική μου δουλειά καλύτερα. Θα κρατήσω όμως ανοιχτή την επικοινωνία με τους συνεργάτες μου, γιατί αυτή η επικοινωνία μεταξύ μας βοηθάει πάρα πολύ στο να καταλαβαίνουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται ο ασθενής, πώς μπορούμε να τον προσεγγίσουμε καλύτερα, πώς να κάνουμε το καλύτερο σχέδιο θεραπείας για αυτόν. Γέλα, θα μου επιτρέψεις μια αιμονή ερωτήσεων προς εσένα, καθότι είμαστε συνάδελφοι και ελπίζω να μην με παρεξηγήσουν η Ιωάννα και ο Ευάγγελος. Αυτό λοιπόν που έτσι, ας πούμε, ακούγεται είναι ότι η ψυχοθεραπεία από μόνη της
ίσως είναι ok για πολύ ελαφριές περιπτώσεις διατροφικών διαταραχών. Δηλαδή ότι σε μια ελαφριά περίπτωση δεν χρειάζεται. Τώρα ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να επαναλαμβάνουμε με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι επαρκής μόνο η ψυχοθεραπεία. Εγώ είμαι τώρα προσωπικά, θα ήθελα όλοι οι ασθενείς μου που φτάνουν στο γραφείο μου, που δεν είναι απαραίτητα ασθενείς με διατροφική διαταραχή, να αρχίσουν να τρέφονται καλύτερα. Δηλαδή, εφόσον είμαστε συνάδελφοι με πολύ κόσμο, σκεφτείτε ένας άνθρωπος με κατάθλιψη, ο οποίος θα αρχίσει να τρέφεται καλύτερα, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν τρέφεται καλά. Ένας άνθρωπος με, σας είπα πριν, ψυχωσικά συμπτώματα που αρχίζει και τρέφεται καλύτερα. Μάλλον οι διατροφολόγοι θα μας βγάλουν όλους εκτός συναγωνισμού και θα ψάχνουμε να αυτοπροσδιοριστούμε, παρά το αντίθετο. Πρέπει να σταματήσουμε με αυτό τη σκέψη που είναι ή σώμα ή μυαλό, ή σώμα ή ψυχή, ή σώμα ή πνεύμα. Δεν υπάρχει αυτό το «ή». Όταν θα έρθει ο άνθρωπος στο γραφείο μου, πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβω, να ρωτήσω πώς κοιμάται, πώς τρέφεται, μια γενική εικόνα τουλάχιστον, σύν όλα τα άλλα τα ψυχολογικά που λέμε εμείς, αν συνδέεται με ανθρώπους, αν είναι ευτυχισμένος, αν έχει νόημα η ζωή του κτλ. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τα ξέρω αυτά. Δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθώ με έναν άνθρωπο και να προσπαθώ να τον βοηθήσω όταν βιοχημικά δεν είναι σταθεροποιημένος. Σωστά. Για παράδειγμα, πολύ πολύ απλό. Αν δεν είσαι αλκοολικός, αλλά αν έρθεις στο γραφείο μου και έχεις πιει μισό μπουκάλι ουίσκι ή ξέρω τι άλλο, έτσι, πόση θεραπεία θα κάνω? Εκεί μας φαίνεται λίγο εύκολο σαν απάντηση. Λες, εντάξει, οκ, δεν μπορεί. Πώς είναι διαφορετικό όμως αν έχει έρθει και δεν έχει φάει τίποτα όλη μέρα και έχει κινηθεί αρκετές μέρες στη σειρά άσχημα, λίγος ύπνος, κακός βραδινός ύπνος? Είναι κάπως έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους συνολικά, η ψυχική και η σωματική τους υγεία συνολικά. Μακάρι το γραφείο μου να ήταν κολλητά οι πόρτες με τους συνεργάτες που βλέπετε, έτσι, με τους διατροφολόγους και τους γυμναστές που έχουμε στην εκπαίδευση, στο δίκτυό μας. Και τον γιατρό μαζί, και μακάρι να είχαμε κέντρα, έτσι πώς έχουμε τα μολ που έχουν όλα τα καταστήματα, να ήταν κάπως έτσι και τα μέρη που μπορείς να πάρεις όλες τις πληροφορίες το πώς να είσαι καλά. Σε εμάς τους ψυχοθεραπευτές υπάρχει η έννοια της εποπτείας. Έτσι, απευθυνόμαστε σε εποπτείες, αποτελεί αυτό ένα εργαλείο για να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά μας. Όταν μιλούμε για μια τέτοια ομάδα διεπιστημονική, έχει νόημα να υπάρχει επόπτης? Και αν ναι, ποιας ειδικότητας ίσως, ή δεν έχει νόημα? Πώς είναι δυνατόν να το κάνουμε διαφορετικά? Ναι. Εμείς λοιπόν οι διαιτολόγοι κλέψαμε από εσάς τους ψυχολόγους τις εποπτείες. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε εποπτείες. Παρόλο που είναι κάτι στο οποίο εκπαιδευτήκαμε ή που υπήρχε στην κοινή πρακτική των διαιτολόγων. Μάλλον λέω, Βαγγέλη, δεν είμαι σίγουρη, αλλά μάλλον είναι πρωτοπορία. Ξέρω, πανελληνίως δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι διαιτολόγοι που κάνουν εποπτείες. Όχι, δεν υπάρχουν, αλλά εμείς έχουμε έξι εποπτείες το μήνα, 4 διαιτολόγων και 2 ομάδα διαιτολόγων ψυχολόγων μαζί, συν τις ομάδες που κάνει ξεχωριστά η κυρία Σχοίνα. Έτσι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά και αυτό θεωρούμε ότι είμαστε και πρωτοπόροι σε αυτό που κάνουμε, ώστε, όπως λέμε και στο ΚΙΑΒ, οποιοδήποτε θέμα θα λυθεί, γιατί δεν υπάρχει άλλο σενάριο. Είναι απαραίτητες οι εποπτείες, απαραίτητες. Δηλαδή, όποιος συνάδελφος, και δεν έχει σημασία σε ποιο επίπεδο σπουδών ή και εμπειρίας κιόλας είναι, όταν θα αρχίσει να βλέπει περιστατικά με διατροφικές διαταραχές, είναι πολύ βοηθητικό να πάρει μέρος σε αυτές τις εποπτείες και να πάρει όλη τη στήριξη, σύν τις γνώσεις, που μπορούν να παρέχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο περισσότερο χρόνο, ας πούμε, σε αυτό το πεδίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ, πολύ, πολύ βοηθητικές. Μου είχες αναφέρει, Ευάγγελο, ότι θα συζητήσουμε κάποιο περιστατικό, ή κάνω λάθος, κάποιο περιστατικό από εποπτεία? Ναι, το έχω μπερδέψει. Όχι, είπα, να αναφέρει η Ιωάννα στη συνεργασία τους που είναι οι δύο υπεύθυνοι στις εποπτείες μεταξύ διαιτολόγων και ψυχολόγων, μας πούνε κάποιο παράδειγμα
που έχει φέρει κάποιος συνάδελφος. Ιωάννα, θες να μιλήσεις εσύ. Ναι, είχαμε σήμερα εποπτεία, πριν λίγες ώρες. Για να πει τι έγινε, να μάθω κι εγώ. Μας είναι έτσι αρκετά κοντινό. Τώρα μόλις πληκτρολογούσα τα ονόματα να δω κιόλας, είναι εδώ η Βίκη, από το Λονδίνο μάλιστα. Άμα μπορεί να μπει να μας πει. Βίκη, αν θέλεις να ανοίξεις κάμερα κι εσύ, αν μπορείς, θα ήταν ενδιαφέρον. Και να πεις την άποψή σου ως ένας διαιτολόγος που συμμετέχει σε μια εποπτεία διαιτολόγου-ψυχολόγου. Τη διάνουμε σίγουρα εξ απείνης, δεν νομίζω ότι ήταν προετοιμασμένη γι' αυτό. Ναι, πάντα έτοιμη. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι πάντα εντυπωσιαζόμαστε από το πόσο διαφορετικά και σοβαρά περιστατικά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί το δίκτυο πραγματικά είναι σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες εκτός Ελλάδος έχουμε συνεργατές και κάθε φορά ακούμε για πολύ έτσι, ιδιαίτερα περιστατικά. Αυτό δηλαδή η light εκδοχή της διατροφικής διαταραχής σε μένα, να πω την αλήθεια, με ξενίζει λίγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει light εκδοχή διατροφικής διαταραχής. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που το βιώνει αυτό, το βιώνει σοβαρά. Ακόμα και αν για τα επίσημα κριτήρια κάτι μπορεί να είναι light και πιάνει τα δύο από τα τέσσερα κριτήρια, ο κάθε άνθρωπος το βιώνει πολύ σοβαρά και αξίζει την αμέριστη έτσι, προσοχή μας και όλη τη βοήθεια που μπορούμε να του προσφέρουμε. Η Βίκη, λοιπόν, Βίκη, σε είδε ότι άνοιξες την κάμερα, αν θέλεις, ανοίγεις, δεν ξέρω αν μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο ή χρειάζεται κάποια ρύθμιση. Ανοίξω, Νίκο, σας μας πει. Θα το ανοίξω εγώ, αρκεί, πείτε μου λίγο πάλι. Βίκη στα αγγλικά. Να, τη βρήκαμε. Νομίζω ότι το καταφέραμε. Ναι, τέλει. Σε ακούμε, Βίκη, σε ακούμε. Γεια σας, γεια σας. Δεν ήσουν προετοιμασμένη γι' αυτό. Δεν πειράζει. Όχι, είναι αλήθεια, αλλά. Αλλά τα καταφέρνει πάντα. Καταρχά, πες μας έτσι με δύο λόγια λίγο την εμπειρία σου από την εκπαίδευση, έτσι, και ως ένας διαιτολόγος που ζει και στο εξωτερικό, και την πορεία σου μέσα από τις εποπτείες και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Έτσι, σε πέντε λεπτά, δώσεις μια εικόνα τι σημαίνει για έναν διαιτολόγο να πάρει αυτή τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και να συνεργάζεται και με τον κατάλληλο ψυχολόγο. Καταρχάς, έχω να πω ότι ήταν η καλύτερη εκπαίδευση που έχω κάνει. Ήταν πάρα πολύ συγκροτημένη και ήταν όλες τις πληροφορίες μαζί και όλα τα εργαλεία που οποιαδήποτε στιγμή κάποιος, άμα χρειαστεί να την κάνει, για μένα είναι απαραίτητη, για να δει το λόγο. Γιατί πλέον πολλοί δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν περιστατικά με διατροφικές διαταραχές. Ούτε διαιτολόγοι, ούτε ψυχολόγοι. Και όταν υπάρχει αυτή η εκπαίδευση και είναι διαθέσιμη και online, όπως στη δική μου περίπτωση που δεν μπορούσα να έρθω να σας δω από κοντά, νομίζω ότι θα πάρουν όλα τα εφόδια ώστε να μπορούν να διαχειριστούν περιστατικά. Και η αλήθεια είναι από την αρχή που παρακολούθησα την εκπαίδευση, μου ήρθαν αρκετά δύσκολα περιστατικά. Σε συνδυασμό με τις εποπτείες που είχαμε, που μπορούσαμε να τις κάνουμε σε πολύ τακτά διαστήματα, νομίζω ότι ήρθε και απογείωσε την εκπαίδευση. Συν όλα τα άλλα. Γιατί δεν είναι μία εκπαίδευση, έχουμε παρακολουθήσει εγώ μέχρι στιγμής 8. Τώρα είμαι στην 9η. 9 εκπαιδεύσεις σε συνέχεια από τη βασική εκπαίδευση που έκανες. Ακριβώς, ακριβώς. Να ρωτήσω λίγο, η Ιωάννα και Βίκη. Σας άκουσα να αναφέρεστε σε δύσκολες περιπτώσεις. Τι είναι για ένα διαιτολόγο δύσκολη περίπτωση? Ποια περίπτωση, ποιες περιπτώσεις θεωρείτε δύσκολες? Ρωτάω ως αδαής από το δικό σας κομμάτι. Ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετά περιστατικά νευρικής ανορεξίας και το όνομα αρκεί μόνο για να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολο. Περιστατικά με μεγάλη αντίσταση που τις περισσότερες φορές δεν έρχονται επειδή το επιθυμούν αλλά επειδή κάποιος άλλος τους φέρνει, σε επικίνδυνες καταστάσεις, εννοώ βιολογικά επικίνδυνα πράγματα και να είσαι με την έννοια μήπως πάθει κάτι αυτός ο άνθρωπος. Εξίσου σοβαρές όμως θεωρούμε και τις περιπτώσεις ασθενών, για παράδειγμα με παχυσαρκία, όπου έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν σε ένα διαιτολόγο, να παίρνουν ένα υποθερμιδικό διαιτολόγιο, να ζυγίζονται και αυτό το πράγμα να επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα. Και εμείς έχουμε τουλάχιστον 50% των περιπτώσεων, βλέπουμε ότι πρόκειται για αδιφαγική διαταραχή.
Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις έχεις αμή τι άλλο να πείσεις αυτόν τον άνθρωπο ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι πολύ διαφορετική από αυτό που έχει συνηθίσει. Δεν θα πάρει ένα διαιτολόγιο, πιθανά δεν θα ζυγιστεί, πιθανά δεν θα παρακολουθούμε το βάρος, δεν θα μετράμε τις θερμίδες. Οπότε έχουμε να αλλάξουμε μια ολόκληρη νοοτροπία σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν είναι εύκολο. Και να τους εκπαιδεύσουμε από την αρχή στη σχέση τους με τη διατροφή, όχι μόνο στη γνώση τους, όχι μόνο στο να έχουν γνώσεις για τη μεσογειακή διατροφή ή δεν ξέρω για πράγματα που μπορεί τέλος πάντων αυτή τη στιγμή να έχει ο καθένας, αλλά στο να. Εγώ πολλές φορές τους λέω ότι είναι σαν να είναι ένα βρέφος το οποίο ξεκινάει να συντίζεται από την αρχή, να μαθαίνει γεύσεις, υφές, να ακούει το σώμα του, να ακούει την πείνα του, τον κορισμό του και να χτιστεί μια καινούρια σχέση. Όλα τα περιστατικά είναι δύσκολα λοιπόν. Θα αναφέρω σήμερα για παράδειγμα στην εποπτεία. Αναφέρθηκε ένα περιστατικό μιας γυναίκας με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, η οποία απευθύνθηκε σε ψυχολόγο μετά από παραπομπή του κυρίου Ζουμπανέα. Πρόκειται για ένα περιστατικό του κυρίου Ζουμπανέα, το οποίο στην εποπτεία το έχει φέρει ψυχολόγος. Ένα περιστατικό λοιπόν το οποίο ήταν εντελώς αρρύθμιστο, ο διαβήτης ήταν εντελώς αρρύθμιστος, οπότε και το κομμάτι της ψυχοθεραπείας φαίνεται να κολλάει, γιατί έχουμε έναν εγκέφαλο που έχει σκαμπανεβάσματα η γλυκόζη και οπότε σκέφτεται και δεν σκέφτεται και όλα είναι ένα χάος. Αντίστοιχα, η Βίκη μας έφερε ένα πολύ ωραίο περιστατικό μιας γυναίκας με υπερφαγικά επεισόδια, η οποία παρόλα αυτά ήρθε, Βίκη, ιδίως στο ΣΕΜΕ ή συμπλήρωσε με, αν κάνω λάθος, με προτροπή απλά της οικογένειας και η ίδια δεν έχει πολύ μεγάλο κίνητρο για να αλλάξει κάτι στη διατροφή της και χρειάζεται να ενεργοποιηθεί όλη αυτή η κινητοποίηση, να βρει τι είναι αυτό που θα την κάνει να αλλάξει διατροφικές συνήθειες, να εκπαιδευτεί από την αρχή. Σωστά. Νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου, Ιωάννα, το ότι σε μένα μέχρι στιγμής η αντίσταση είναι που με δυσκολεύει, γιατί θέλεις πάρα πολύ να βοηθήσεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, αλλά αν δεν σου ανοιχτεί και δεν σου ανοίξει όλα τα χαρτιά του, δεν μπορείς να δώσεις την απαραίτητη βοήθεια. Οπότε είναι σαν να βλέπεις έναν τοίχο, να πέφτεις πάνω σε έναν τοίχο, και δεν μπορείς να δώσεις κάτι παραπάνω, ακόμα και να το θες. Και χρησιμοποιώ πολύ συχνά την έκφραση του κυρίου Ζουμπανέα, το ότι ο θεραπευόμενος πρέπει να το θέλει περισσότερο από το θεραπευτή. Αλλιώς θεραπεία δεν μπορεί να υπάρξει. Παρ' όλα αυτά, Βίκη, πόσες ασκήσεις και έτσι, πράγματα σημείωσες στα χαρτιά σου για να δουλέψεις με αυτό το περιστατικό, έτσι, πολλές, σήμερα πολλές, μετά την εποπτεία. Σήμερα. Ναι. Είναι ωραίο που ακούμε δύο επαγγελματίες υγείας που δεν είναι ψυχολόγοι να λένε ότι το πιο δύσκολο είναι η αντίσταση και ότι αυτό που δουλεύουν είναι η αντίσταση. Είναι εντελώς ψυχολογικό, μας το έχετε κλέψει, το δηλώνω κατηγορηματικά. Αλλά τι ωραία που το βλέπετε, τι ωραία που το αναγνωρίζετε και τι ωραία που λέτε έχουμε τα εργαλεία να το προσπεράσουμε. Έτσι, δεν είναι για να το δούμε και να το αφήσουμε εκεί ή να πεις σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να βοηθήσω. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που θα κάνετε. Ξέρετε, η Δίκη δηλαδή, εντάξει, μας έχει εντυπωσιάσει με τη δουλειά της. Και αυτά τα άτομα που είναι τόσο για μένα τυχερά που θα δουλέψουν λοιπόν με έναν άνθρωπο σαν τη Βίκη, το θεραπευτικό στοιχείο είναι τεράστιο που θα εισπράξουν. Επίσης, έτσι, μιλώντας σε έναν διατροφολόγο που έχει τόσο πια ανοιχτό μυαλό και τόσο καλές γνώσεις, ανοίγει πραγματικά ο δρόμος και για πιο βαθιά ψυχοθεραπεία αργότερα ή στη συνέχεια, αν το επιλέξουν. Έτσι, γιατί σας έλεγα πριν ότι μερικές φορές υπάρχουν κάποια άλλα θέματα, οικογενειακά, προσωπικά, που αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να προχωρήσει, να συνεχίσει το άτομο στη θεραπεία του. Έλεγες κάτι, Παγγελή? Μικροφώνησα λίγο το μικρόφωνο. Ναι, έκλεισα εγώ το μικρόφωνο της Βίκης γι' αυτό. Πάμε σε επόμενη ερώτηση για να ολοκληρώσουμε κιόλας, γιατί έχει πάει ήδη 8. Δούμε τι αν υπάρχουν ερωτήσεις του κοινού. Λοιπόν, μια ερώτηση. Ένα σχόλιο που λέει, ωραία τα λέμε εμείς εδώ σήμερα, ωραία μιλούμε για μια διεπιστημονική προσέγγιση
μιας διατροφικής διαταραχής, όμως μια τέτοια διαδικασία απαιτεί πρώτον χρόνο, δεύτερον χρήματα. Και τι γίνεται λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούμε να το αντέξουμε όλο αυτό. Θα δούμε. Ωραία. Τώρα, για πάμε. Πες. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα το τελευταίο περιστατικό πριν συνδεθώ μαζί σας, ήταν μια γυναίκα παχύσαρκη με αδιφαγική διαταραχή. Και κάτσαμε μαζί και υπολογίσαμε τα λεφτά τα οποία χαλάει μέσα στο μήνα για υπερφαγικά επεισόδια. Και θέλετε ή δεν θέλετε να το πιστέψετε, είναι 300 με 400 ευρώ το μήνα. Και να προσθέσω και εγώ κάτι ακόμα, ότι πριν λίγες ώρες τεστ, είχε ένα περιστατικό το οποίο αντί να κάνει δίαιτα και να πάει σε ψυχολόγο, που δεν είχαν υποτίθεται και λεφτά σαν οικογένεια, ήθελε να κάνει μια λιποαναρρόφηση σε όλο το σώμα. Λέω, πόσο κάνει αυτό? Λέει, 4.500 ευρώ. Πού τα βρήκε? Τα ζητιάνει από δύο σου. Λέω, κάνε τη διατροφή και τη θεραπεία, θα σου μείνουν και χρήματα στο τέλος. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, αν χρειαστεί να κάνουν είτε λιποαναρρόφηση είτε υπερφαγικό επεισόδιο, τα χρήματα βρίσκονται. Έτσι, πιο φτηνά κοστίζει μια καλή προσεγμένη ψυχοθεραπεία με μια καλή διατροφική προσέγγιση και μια ακόμα η πιο φτηνή συνδρομή σε ένα γυμναστήριο με την καθοδήγηση έστω και εξωτερικά ενός γυμναστή. Μεγαλύτερη οικονομία θα κάνει ένας άνθρωπος. Δεν στέκει σε καμία περίπτωση αυτό και δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ που δουλεύω 30 χρόνια πάνω σε αυτό το χώρο. Βέβαια, Ευάγγελε, φαντάζομαι μιλάς για υπερφαγία. Αν πάμε στην περίπτωση της ανορεξίας, εκεί ίσως είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί δεν υπάρχει άλλο σενάριο. Η ανορεξία είναι ο θάνατος όμως. Πρέπει να βάλεις το κόστος του ανθρώπου ολόκληρου, ο οποίος μπορεί να χαθεί ή να βρίσκεται σε χρόνια νόσηση, ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνία και την οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση να κάνω. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς, Ιωάννα, Μαργέλα, Ευάγγελε, να προσθέσετε πράγματα. Εγώ μια και μιλάμε, απλώς αν μου επιτρέπεις και σαν διευθυντής του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, λίγο να δείξω και στους ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, να κάνω λίγο share την οθόνη μου. Νομίζω αν μπορείτε να τη δείτε. Δεν ξέρω αν φαίνεται η οθόνη με ένα χάρτη. Ναι, φαίνεται. Μπράβο, λοιπόν. Εδώ είναι το site του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, όπου και με σήμα έχουμε όλους τους συνεργάτες που έχουν ολοκληρώσει αυτή την εκπαίδευση. Υπάρχουν ανανομό, αναεπαρχία, αναπόλη, με τα βιογραφικά όλων, όπου κάποιος μπορεί να μπει και να αναζητήσει κάποιον άνθρωπο, είτε διαδικτυακά, είτε στην περιοχή του. Θέλω να πω ότι η καινούργια μας εκπαίδευση, κάποιος μπορεί να μπει και στο site και να βρει όλες τις ημερομηνίες. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε και την επόμενη εκπαίδευση, τον πρώτο κύκλο στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, είναι 4 τρίμερα θα γίνει. Ξεκινώντας την Παρασκευή 11 Μαρτίου, θα κάνουμε 3 τρίμερα διαδικτυακά και το τελευταίο τρίμερο, το δεύτερο, τρίτο, το τέταρτο κύκλο θα γίνει διαζώσεις δωρεάν για όλους στο Mediterranean Palace, αυτό το πολύ ωραίο ξενοδοχείο στα Δαδάδικα. Κάποιος μπορεί να μπει, να βρει πληροφορίες για το κόστος συμμετοχής και τα πάντα και ό,τι άλλο χρειαστεί με την γραμματεία. Δεν έχω να πω, να προσθέσω κάτι άλλο. Ελπίζω να ήταν σαφές ότι η διεπιστημονική συνεργασία είναι το α και το ω, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της διατροφικής διαταραχής, αλλά και κάθε διαταραχής. Όπως είπε η Μαργέλα, θα χαιρόμουν πάρα πολύ το κάθε περιστατικό μου να δει και ένα διαιτολόγο, όπως και εγώ θα χαιρόμουν το κάθε περιστατικό μου έτσι, να το παρακολουθεί και ένας ψυχολόγος, αρκεί να μιλάμε την ίδια γλώσσα, κάτω από μια κοινή ομπρέλα που να έχουμε και ένα κοινό τρόπο συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ μας. Σας ευχαριστήσω. Να προσθέσω κάτι σε αυτό το πολύ ωραίο που λες και μου αρέσει αυτή και το αισιόδοξο κιόλας μήνυμα που στέλνεις, είναι ότι σε περίπτωση που έχω εγώ συναδέλφους που αναρωτιούνται αν η εκπαίδευση που έχουν μέχρι σήμερα, η κατεύθυνση που έχουν κοντράρει ή ταιριάζει με την εκπαίδευση που παρέχουμε στο ΚΙΑΔ,
Καθόλου θα είναι η απάντηση, γιατί δεν έχει καμία σημασία αν είστε πιο ψυχαναλυτικά, πιο προσωποκεντρικά, θεραπεία σχήματος, οτιδήποτε. Όποια και να είναι, όποιες και να είναι οι βάσεις σας, προσθέτει αυτή η εκπαίδευση. Προσθέτει, ειδικά όταν είναι στα πιο, ας το πούμε, στα πιο βαριά συμπτώματα της ιατροφικής διαταραχής και στη συνέχεια μπορείς ως ψυχολόγος που έχεις διαλέξει κάποια κατεύθυνση να πηγαίνεις προς τη δική σου, ας το πούμε, έτσι, κατεύθυνση. Αλλά δεν κοντράρει καθόλου. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος να συνδυαστεί και έχει πάντα πολύ ωραία αποτελέσματα για τους ανθρώπους. Γιατί οι διατροφικές διαταραχές δεν είναι light, δεν είναι κάτι ανάλαφρο, δεν είναι σαν πήρα 2 κιλάκια, έκανα λίγη κυταρίτιδα. Δεν είναι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, τρώει την ψυχή, χαλάει το επίπεδο, κόλλησες τη λέξη τώρα, την ποιότητα ζωής, έτσι. Δηλαδή είναι σοβαρά θέματα οι διατροφικές διαταραχές, γι' αυτό δεν ξέρω τι εννοούν αν κάποιοι αναφέρονται σε ελαφρά συμπτώματα, έτσι. Προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πάρει πιο πολύ χρόνο και άλλες που έχουν πάρει λιγότερο. Αλλά είναι σοβαρά θέματα, έχουν να κάνουν με την ψυχή, έχουν να κάνουν με την υγεία, έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής. Εμείς πολύ σοβαρά. Εγώ να πω, να προσθέσω κάτι, να ξανακάνω πάλι share screen και να δείξω. Μαργέλα, κάτι που δεν το ξέρεις, αλλά στα σχόλια για την εκπαίδευση, τα οποία θα βάλω ξετά, τα πιο ενθουσιώδη σχόλια είναι του ψυχολόγου, να ξέρεις, όχι του διαιτολόγου. Α πούμε, η Αγλάβη, η Βλασοπούλου, έτσι, έμπνευσε διαφορετική οπτική. Η Αγγελική Συναντήλου Γαβαλά, έτσι, τελικά η συγκεκριμένη εκπαίδευση, όλα τα απαραίτητα εφόδια. Δηλαδή, πιο πολλοί ψυχολόγοι έχουν δώσει τα ενθαρρυντικά, έχουν ενθουσιαστεί, έτσι, γιατί πραγματικά είναι μια εκπαίδευση ζωής για όλους μας. Και για όλους μας, και ακόμα και για εμάς που ως πρωτοπόροι είχαμε κάνει αυτή την εκπαίδευση, μας έχει αλλάξει όλη μας τη φιλοσοφία σε κάθε επίπεδο, σε κάθε επίπεδο. Είναι μια εκπαίδευση πραγματικά για όλους, είναι μια εκπαίδευση ζωής και είναι, τι να πω τώρα, και ο τρόπος που την κάνουμε εμείς τόσο χαρούμενος που πάντα τους λέω όταν ξεκινάει η εκπαίδευση θα κλαίνε όταν τελειώσει η εκπαίδευση και όλοι κλαίνουν πράγματι όταν τελειώνει η εκπαίδευση. Η Βίκη, η Σκαρβατοπούλου. Και να πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι όσο βαριά είναι αυτά τα περιστατικά, τόσο πιο ευτυχισμένοι είμαστε όλοι που τους βλέπουμε να προοδεύουν και να θεραπεύονται και ειλικρινά ακούμε ένα ευχαριστώ και είναι σαν να έχουμε πάρει όλα τα λεφτά του κόσμου και δεν με ενδιαφέρει καθόλου πόσα κιλά χάνει ένας ασθενής σε ένα μήνα και γίνονται διάφορα post από συναδέλφους διαιτολόγους. Δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με τη χαρά που παίρνω όταν ένα κορίτσι με ανορεξία λίγο πριν το θάνατο μου λέει ότι θα σπουδάσω, θέλω να ζήσω τη ζωή μου, είμαι ερωτευμένη και πόση χαρά μας δίνει αυτό το πράγμα. Και για την εκπαίδευση, το ωραίο στη δικιά μας εκπαίδευση, ειλικρινά, εμείς το χαιρόμαστε τόσο πολύ που βλέπουμε μία οικογένεια. Είναι όλα τα παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα στην εκπαίδευση, με πάρα πολύ χαρά και αγάπη δεχόμαστε συνέχεια τις ερωτήσεις τους και ό,τι χρειαστούν είμαστε πάντα στη διάθεσή τους, γιατί το αισθανόμαστε ότι έτσι πρέπει να είναι και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν και εκπαιδευόμενοι οι οποίοι, τι να πω, κύριε Ζουμπανέα, μας ξεπερνάνε κιόλας. Τι να πω, είναι μια εκπαίδευση που δεν τελειώνει ποτέ. Όποιος μπει στις εκπαιδεύσεις που κάνει ναι. Δουλειά, δεν γίνονται πουθενά τόση μαζική εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας. Πουθενά, το υπογράφω. Δεν την έχω βρει πουθενά να την παρακολουθήσω κι εγώ. Λοιπόν, κύριε Δαρή, μην κρατάμε άλλου του ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτά που ήταν να ακούσουν οι άνθρωποι τα ακούσανε. Εύχομαι όλοι εσείς που παρακολουθήσατε κάποια στιγμή να μπείτε και στη δικιά μας οικογένεια, να μας γνωρίσετε από κοντά και να δείτε και εσείς πώς θα αλλάξετε και πόσους άλλου ανθρώπου θα αλλάξετε, επειδή θα μάθετε πολύ σπουδαία και καινούργια πράγματα. Λοιπόν, με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση, γύρισα κάπου στο 1998, όταν πρωτοέμαθα εκεί τι θα πει στο σελίδα, τι είναι το ίντερνετ και τα λοιπά, λίγο μετά τα φοιτητικά χρόνια, και δημιούργησα λοιπόν τότε μια ιστοσελίδα, το eatingdisorders.gr, το οποίο το έτρεχε για πολλά χρόνια, δεν υπάρχει και αυτή η ιστοσελίδα. Λοιπόν, το μότο που είχα ζητήσει να βάλουν οι developers που είχαν στήσει τη σελίδα, το μότο που είχα ζητήσει ήταν όταν η τροφή γίνεται εχθρός, αναζήτησε ένα φύλλο.
Λοιπόν, η σημερινή μας συνάντηση ουσιαστικά εκεί με παρέπεμψε. Αυτό μου θύμισε ότι δημιουργείται μια ασφάλεια, να πω, μια εμπιστοσύνη στον επαγγελματία, όχι μόνο στον άνθρωπο που θα απευθυνθεί στον επαγγελματία, αλλά δημιουργείται αυτή η αίσθηση ασφάλειας ότι ναι, υπάρχει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, όλοι οι επιστήμονες, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι στους ανθρώπους. Δεν είσαι μόνος σου ποτέ στο ΚΙΑΡ. Ποτέ. Ποτέ. Δεν είσαι ποτέ μόνος σου, ούτε ο θεραπευτής, ούτε ο θεραπευόμενος. Και να θες δεν γίνεται. Και να θες δεν γίνεται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, Ιωάννα, Μαριέλα, Ευάγγελε και όλους όσους μας παρακολουθήσατε σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Βίκη, γιατί την εμβόλυμη παρουσία.